Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Τυχαίνει η σημερινή σύσκεψη εδώ στον Πειραιά να γίνεται μια μόλις μέρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή που όλοι σας ή κάποια από εσάς τέλο πάντων την παρακολουθήσατε. Είναι αλήθεια πως Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κουράστηκαν πολύ τρεις μέρες στη Βουλή με τους καυγάδες, τους φραστικούς και με τις κάλπικες, επιτρέψτε μου να πω αντιπαραθέσεις. Κόπιασαν πολύ για να μείνει στο απειρόβλητο ο πραγματικός ένοχος για τις μεγάλες καταστροφές, για την πανδημία, για τα άλλα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Ο πραγματικός ένοχος που δεν είναι άλλος από την ίδια την πολιτική τους, το κράτος τους, και οφείλεται στην κοινή συνολικά στρατηγική τους, η οποία αντιμετωπίζει τη ζωή του λαού ως κόστος, γιατί έχει για Ευαγγέλιο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και αν το μόνο που έμεινε σε όσους παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση είναι μια βασικά απογοήτευση από αυτό το θέμα, μαζί όμως με αγανάκτηση για όλα όσα τους βασανίζουν, τους λέμε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική. Μακριά όμως από όλους αυτούς. Αυτή η ελπίδα, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στη συμμετοχή στους αγώνες, στη δράση, στην ίδια τη δράση των εργαζομένων παντού. Βρίσκεται σήμερα εδώ, σε αυτή τη σύσκεψη, με εργατικά σωματεία, με μαζικούς φορείς του ΠΥΡΕΑ για την οργάνωση της πάλης τους σε συμπόρευση και με το ΚΚΕ, όπως και σε κάθε σύσκεψη που οργανώνει την πάλη, γιατί εκεί μπορεί η οργή, η δυσαρέσκεια να γίνει πραγματική δύναμη αγώνα και τελικά ανατροπής αυτής της πολιτικής. Αυτή είναι η διέξοδος για το λαό και όχι η αναζήτηση κάποιων ίδιων ή παρόμοιων επίδοξων σωτήρων συνήθως στάρ που το μόνο που κάνουν είναι να συνεχίζουν το ίδιο αντιλαϊκό έργο από εκεί που το αφήνουν οι προηγούμενοι από αυτούς όπως συνέβη και τόσες φορές στο παρελθόν. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η σημερινή σύσκεψη εδώ στον Πειραιά επικεντρώνεται και πολύ σωστά κατά την άποψή μας στην κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ζήτημα το οποίο αποδεικνύεται κρίσιμο ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας. Όμως αν ρωτούσαμε λαϊκές οικογένειες ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο θα παίρναμε και αυτή αλλά και πολλές ακόμα άλλες απαντήσεις γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που τους βασανίζουν. Από πού να αρχίσει κανείς. Από, τα, από την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στους λογαριασμούς ρεύματος που ροκανίζουν το ήδη κουτσορεμένο εισόδημα και την ώρα και την ίδια ώρα που αυτοί που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση να έχουν το θράσος να μας λένε «Ε, πώς μπόρα είναι και αυτή και θα περάσει». Από πού να αρχίσουμε από την ανεργία και τις συνθήκες δουλειάς που γίνονται ολοένα και χειρότερες, αφού η εργοδοσία έχει στα χέρια της και νέα αντεργατικά όπλα, νέους νόμους που όλες οι κυβερνήσεις τους έδωσαν, ψηφίζοντάς τους με πιο εμβληματικό τελευταία αυτό το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Από πού να αρχίσουμε και προς τα πού να συνεχίσουμε από τη μόρφωση των παιδιών που όλες οι οικογένειες ακριβοπληρώνουν και η οποία θα υποβαθμίζεται ακόμα παραπέρα όλο και περισσότερο σε ένα σχολείο όπου όλα θα πουλούνται και όλα θα αγοράζονται ή από τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας όπου κάθε τρεις και λίγο μια νέα δραματική κατάσταση, μια νέα καταστροφή έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες. Το καλοκαίρι ήταν οι πυρκαγιές σε μια σειρά περιοχές, μετά το φθινόπωρο ήρθαν οι πλημμύρες, οι σεισμοί που δεν επιλέγουν βέβαια εποχή, τώρα το χειμώνα οι χιονοπτώσεις που έφεραν αποκλεισμού, διακοπές ρεύματος, ταλαιπωρία για χιλιάδες εργαζόμενους. Το ζήτημα δεν είναι να απαριθμίσουμε ένα προς ένα τα προβλήματα τα ξέρετε πολύ καλά, τα ζείτε όλοι, τα ζούμε όλοι. Το ζήτημα είναι να δούμε ποιος φταίει, τι χρειάζεται να αλλάξει και πώς θα τα καταφέρουμε, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Γιατί αν μπορούμε κάτι κακό να εμποδίσουμε, ακόμα και να κερδίσουμε, σας λέω εγώ, μια ανάσα, ένα θετικό, αυτό θα γίνει μόνο με την οργάνωση και την ανάπτυξη, την ενίσχυση της εργατικής λαϊκής πάλης, που θα ιεραρχεί τις λαϊκές ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες, βάζοντας στο στόχαστρο της κυβερνήσεις, το κράτος και το σύστημα που υπηρετούν. Από παντού αποδεικνύεται πως δεν μπορεί να περιμένουμε πως αυτός που δημιουργεί τα προβλήματα θα δώσει και τις λύσεις βέβαια. Μιλάμε για ένα κράτος που είναι πραγματικά εχθρικό απέναντι στις ανάγκες, τα δικαιώματά μας, γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να υπηρετεί και να εξυπηρετεί τους λίγους, τις μεγάλες επιχειρήσεις σε τελευταία ανάλυση και τα κέρδη τους. Την ίδια ώρα που είναι παντελώς ανίκανο δυσκίνητο να προστατεύει τη ζωή του λαού μας, να ικανοποιεί τις ανάγκες του, είναι ταχύτατο, είναι αποτελεσματικότατο στο να θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα, προκειμένου βέβαια να υπηρετήσει τις καπιταλιστικές επενδύσεις του, τα άπλιστα κέρδη, τα μεγάλα συμφέροντα. Από παντού αποδεικνύεται πως δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις αστικές κυβερνήσεις, όπως και αν αυτές ονομάζονται, με όποιο προσωπείο και αν εμφανίζονται κάθε φορά γιατί είναι μέρος του ίδιου του προβλήματος. Όλες τους υπηρετούν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μην κοιτάτε τους καυγάδες, τους διάφορους που στείνουν τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν μέσα από το βήμα της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, ΚΙΝΑΛ, όπως τις τελευταίες αυτές μέρες στη Βουλή που είδατε. Να ξέρετε ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτά τα αστικά κόμματα ακριβώς για να εγκλωβίζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, τη λαϊκή οργή. Απέναντί του ο λαός έχει ένα κράτος εχθρικό για τις ανάγκες του. Έχει όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν αφού η μια μετά την άλλη σε ένα αγώνα σκηταλοδρομίας νομοθετούσαν και νομοθετούν σε βάρος του. Αυτός είναι και ο λόγος που στα τρία μεγάλα νοσοκομεία, για παράδειγμα του Πειραιά, που εξυπηρετούν ασθενείς και από τη Δυτική Αθήνα, από την Οπόλη, την Αντική, από τα νησιά ακόμα, λείπουν δεκάδες γιατροί και νοσηλευτέ. Οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού. Αυτά τα νοσοκομεία τώρα σηκώνουν και το βάρος της πανδημίας με χειρουργία συνεχώς να αναβάλλονται, εξωτερικά ιατρεία να αναστέλλονται, οι περιγραφές παραπέμπουν σε δημόσια νοσοκομεία τριτοκοσμικών χωρών και μάλιστα των προηγούμενων, πολύ προηγούμενων δεκαετιών. Μπορείς να δώσεις τη μάχη της πανδημίας με απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας όπου ασθενείς περιμένουν ακόμα και ένα 24ωρο στα επίγοντα μέχρι να βρεθεί ένα κρεβάτι. Να έχεις προβλήματα στο σύστημα ροής οξυγόνου, το προσωπικό να δουλεύει διπλοβάρδιες, να γονατίζει, να εξαντλείται. Όλα αυτά εδώ, στο κρατικό της Νίκαιας, με τις άθλιες υποδομές που σε κάθε εφημερία, χρόνια τώρα, όχι μόνο μέσα στην πανδημία, ταλαιπωρείται η φτωχολογιά που φτάνει εδώ για να γιατρευτεί, αγανακτούν και οι γιατροί, οι νοσηλευτέ που δεν έχουν τα μέσα, δεν έχουν τις υποδομές για να τους προσφέρουν πραγματικά ό,τι μπορούν για να σώσουν ζωές. Εδώ, σε αυτά τα νοσοκομεία, με τις τεράστιες ελλείψεις, καταφεύγουν οι λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους Δήμους του Πειραιά έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα της με ιατρικές ειδικότητε να λείπουν εντελώς, με νοσηλευτέ επίσης και με άλλο βοηθητικό προσωπικό επίσης. Και μιας και αναφέρθηκα στα παιδιά, αλήθεια, μπορείς να καλύψεις τις αυξημένες ανάγκες για την ιατρική φροντίδα των παιδιών και μάλιστα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας με το να προχωράς στην αναστολή της εφημερίας ενός από τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία του Πέδων Πεντέλης και να το μετατρέπεις αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο. Όταν μάλιστα το Πέδων Πεντέλης είναι από τα νοσοκομεία το οποίο μόνο από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει νοσηλεύσει πάνω από 1.300 παιδιά στις παιδιατρικές του κλινικές και έχουν περάσει από τα εξωτερικά του ιατρία πάνω από 11.000. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με την έξαρση της πανδημίας και στα παιδιά, ως αποτέλεσμα και των απαράδεκτων πρωτοκόλων με το άνοιγμα των σχολείων και την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας, είναι δεδομένο ότι το κλείσιμο της εφημερίας του νοσοκομείου και η παραπέρα υποβάθμισή του θα έχει τραγικές και επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία των παιδιών. Αναδεικνύεται από όλες τις πλευρές, από όπου και αν το πιάσεις, η ανάγκη να αποκατασταθεί πλήρως η πρώτερη λειτουργία του πέδων Πεντέλης και να αναβαθμιστεί ώστε να ανταπεξέλθει μαζί με τα υπόλοιπα στις μεγάλες ανάγκες της υγειονομικής φροντίδας των παιδιών μας. Ταυτόχρονα και παράλληλα αναδεικνύεται και η κατεπίγουσα ανάγκη αποφασιστικής αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλες τις περιοχές, με παιδιάτρους, με άλλες αναγκαίες ειδικότητες. Όπως και το να δημιουργηθούν και άλλα παιδιατρικά νοσοκομεία, ειδικά στην περιοχή του Πειραιά, όπου κατοικεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πληθυσμός και βάλε και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στις γειτονίες του Πειραιά γίνεται ακόμα πιο εμφανές ότι οι κρατικοί και επιχειρηματικοί σχεδιασμοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των ομίλων βέβαια, της μεγαλοεργοδοσίας, είναι πάντα σε βάρος της προστασίας της υγείας, σε βάρος της προστασίας της ζωής της εργατικής τάξης και του λαού. Γιατί εδώ είναι που συγκεντρώνονται μεγάλοι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικών κρατών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και αντιπαραθέσεις επιχειρηματικών ομίλων με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά και την αυπηγική βιομηχανία. Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι που μετατρέπουν τη χώρα μας και ειδικά την περιοχή από την Ελευσίνα μέχρι την Πειραϊκή σε στόχο αυτών των συγκρούσεων. Εδώ είναι που εξελίσσονται επιχειρηματικά σχέδια όπως το Master Plan της Κόσκο. Ένα πλάνο που μετατρέπει το λιμάνι του Πειραιά σε ένα τέρας με κοντέινερ, κρουαζερόπλια, συνθλίβοντας τα δικαιώματα των λιμενεργατών και τις λαϊκές ανάγκες για ποιοτικού επίπεδου λιμενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, επιβαρύνοντας παράλληλα και το περιβάλλον και καταστρέφοντας το φυσικό αλλά και το ιστορικό τοπίο της περιοχής. Εδώ λειτουργούν τα καζάνια πετρελοειδών, τα καζάνια του θανάτου, όπως τα λέμε στο πέραμα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό, δίπλα σε σχολεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες. Εδώ είναι και τα καζάνια στη Δραπετσόνα που ζέχνουν βρώμα και καρκίνο μολύνοντας εργατικά λαϊκά στρώματα την νεολαία της περιοχής. Γιατί εδώ είναι που εξελίσσονται οι σχεδιασμοί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν, καθώς και περιφερειακών και δημοτικών αρχών για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό, το οποίο θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, την υγεία του λαού σε περιοχές του Πειραιά. Τα ίδια συμφέροντα είναι που μπαίνουν πραγματικό εμπόδιο στα αναγκαία μέτρα προστασίας του λαού μας, της υγείας, της ζωής των εργαζομένων στους διάφορους χώρους δουλειάς. Δεν πέρασε πολύ καιρός από τον μεγάλο αγώνα των εργατών της Κόσκο για να παρθούν τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας, ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά νεκρό και ένα νέο επικίνδυνο ατύχημα έγινε στο λιμάνι που από θαύμα δεν μετατράπηκε σε δυστύχημα. Ενώ οι εργάτες στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη μετρούν κάθε χρόνο δεκάδες σακατεμένους, ακόμα και νεκρούς συναδέλφους τους, από την έλλειψη μέτρων, από την αντατικοποίηση ενάντια σε όλα αυτά, όλοι εσείς από τα σωματεία, από άλλους μαζικούς φορείς όλου του Πειραιά, δίνετε καθημερινούς αγώνες. Αγώνες των εργατικών σωματείων, όπως των λιμενεργατών στην Κόσκο, των μεταλλεργατών στη ζώνη στο Πέραμα, των αυτεργατών στα καράβια, για μέτρα προστασίας της υγείας, της ίδιας της ζωής. Αγώνες για αξιοπρεπείς μισθούς για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε να μπορούν οι εργάτες, οι οικογένειές τους να ζουν αξιοπρεπώς, στοιχειοδός αξιοπρεπώς. Να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική λέλαπα των επιπτώσεων από την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας, της τεράστιας ακρίβειας στο ρεύμα, στην ενέργεια συνολικά, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης που σαρώνει τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά έδωσαν μεγάλους παλιότερους αγώνες και συνεχίζουν να δίνουν και σήμερα νεότερους αγώνες στα σωματεία οι μαζικοί φορείς για την υπεράσπιση των γειτονιών από τα επιχειρηματικά και κρατικά σχέδια που προωθούν όλες και προώθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις αλλά και οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές. Τέτοιοι είναι οι αγώνες ενάντια στο master plan της Κόσκο, τις επιπτώσεις του στην ποιότητα ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Τέτοιοι είναι οι αγώνες για να μετεγκατασταθούν τα καζάνια από το πέραμα και τη δραπετσόνα, για να μην φτιαχτεί εργοστάσιο απορριμμάτων δίπλα στα σπίτια σας, για να αξιοποιηθούν προς του λαού και της νεολαία μεγάλοι ελεύθεροι χώροι, όπως ο αρμός το πέραμα και η περιοχή των πρώην λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα που διεκδικούμε να αποδοθεί εξ ολοκλήρου, χωρίς αποζημίωση, ολόκληρη έκταση των 640 στρεμάτων για τις ανάγκες σε αθλητισμό, σε πολιτισμό, σε πράσινους, σε ελεύθερους χώρους. Είναι αγώνες αναγκαίοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των λαϊκών οικογενειών, για το μέλλον των παιδιών σας. Όλοι αυτοί οι αγώνες που πρέπει να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Πρέπει να συνδεθούν πιο αποφασιστικά με τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας από την πανδημία, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων της περιοχής, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ειδικά του Μετροπόλιταν και άλλων ιδιωτικών κλινικών, χωρίς να χρυσοπληρωθούν όμως γι' αυτό τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας, αλλά για να ενταχθούν και να συμβάλλουν στο πανεθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Σήμερα, με βάση τις θέσεις του ΚΚΕ, ο αγώνας του λαού του Πειραιά για την υγεία σημαίνει ανάμεσα στα άλλα, άμεση στελέχωση με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων του Τζανίου, της Νίκαιας, του Μεταξά. Επίταξη του Μετροπόλιταν, όπως είπα ακριβώς πριν, και του συνόλου των ιδιωτικών κλινικών, χωρίς αποζημίωση και ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να δημιουργηθεί δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο στον Πειραιά, για τις ανάγκες των παιδιών του λαού της περιοχής. Άμεση στελέχωση με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με την αναγκαία υποδομή των κέντρων υγείας και των τοπικών μονάδων υγείας στον τομή με μαζικές προσλήψεις. Να λειτουργήσει κέντρο υγείας στον Κορυδαλό. Να φτιαχτεί σταθμός πρώτων βοηθειών στο Πέραμα δίπλα σε δύο μεγάλους εργασιακούς χώρους που είναι η ζώνη και οι προβλήτες της Κόσκο. Να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες, πολλαπλάσιες από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, από ό,τι είναι σήμερα, κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ για δωρεάν rapid test που να καλύπτουν όλες τις περιοχές του Πειραιά, στις οποίες ζουν και εργάζονται δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι με μαζικά διαγνωστικά τεστ στον πληθυσμό δωρεάν PCR τεστ στις δημόσιες μονάδες, όχι άλλη οικονομική αιμορραγία των λαϊκών οικογενειών. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε χώρους δουλειάς, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά καταστήματα αλλού, καθώς και στους χώρους εργασία στο λιμάνι, στα καράβια, στα εργοστάσια. Να καταργηθούν οι τροπολογίες για την περικοπή μισθού σε εργαζόμενους που παίρνουν άδεια ειδικού σκοπού και υποχρεώνουν σε τηλεργασία νοσούντες με κορονοϊό. Άμεσα μέτρα προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αρέωση τμήματων, μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ στις σχολικές μονάδες, δωρεάν χορήγηση των αναγκαίων μασκών με ευθύνη του κράτους, να προσληφθεί τώρα το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. Να πυκνώσουν τώρα όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ειδικά τις ώρες εχμής, προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από τις δουλειές τους. Φίλες και φίλοι, όμως ο αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας πρέπει να δοθεί ενιαία με τον αγώνα για να ζει αξιοπρεπώς η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αποφασιστικές αυξήσεις στους μισθούς, όπως διεκδικούν οι λιμενεργάτες της Κόσκο, για παράδειγμα. Να υλοποιηθεί η συλλογική σύμβαση που κατάφερε να υπογράψει μετά από αγώνες το Συνδικάτο Μετάλλου στη Ζώνη, στο Πέραμα. Να υπάρξει προστασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια στο ρεύμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε αυτά τα είδη. Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% άμεσα. Κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια για όλα τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά να μην γίνει καμιά διακοπή ρεύματος σε κατοικίε και χώρου αυτοαποσχολουμένων επαγγελματιών. Εμείς όλα αυτά τα βάζουμε για συζήτηση μέσα στα συνδικάτα, μέσα στους μαζικούς φορείς, εκεί που μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα αιτήματα, να δυναμώσει ο προβληματισμός για τις μορφές και το περιεχόμενο του αγώνα εκεί που μπορεί ο εργάτης να σταθεί δίπλα στον άλλο εργάτη, τον συνάδελφό του και όλοι μαζί σε συμμαχία με τους βιοπαλεστές μικροεπαγγελματίες, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους να σταθούν απέναντι από αυτό το σύστημα, από αυτό το κράτος, από αυτές τις κυβερνήσεις και να βάλουν στο επίκεντρο τις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Εκεί μπορεί να, δώσει, να δυναμώσει και η συζήτηση για το ποια πολιτική αλλαγή χρειάζεται αυτός ο τόπος. Και αυτή βρίσκεται στην άλλη όχθη από αυτή που προτείνουν τα κόμματα του κεφαλαίου. Βρίσκεται στην ίδια τη λαϊκή πάλι που θα δυναμώνει και θα τα πάρει όλα μπάριζα. Και τα αστικά κόμματα και το αστικό κράτος τους και το σύστημά τους. Η προοπτική αυτής της πολιτικής αλλαγής θα δυναμώνει όσο δυναμώνει και γίνεται συνείδηση πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τελειώσω αυτή την εισηγητική μου παρέμβαση και να σας ακούσω. Εσείς άλλωστε είστε που ζείτε τα προβλήματα από πολύ κοντά, έχετε και την άμεση πείρα οργάνωση των αγώνων. Σας ευχαριστώ